Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Συνεχίζουμε αυτοδιοικητικά, όπως έχουμε πει ότι θα αφιερώσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής, της τριπτική πλειοψηφία της εκπομπής τις ημέρες αυτές. Και ενώ οδεύουμε για τις κάλπες της 8ης Οκτωβρίου, να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας τον κύριο Στέλιο Βοριά, υποψήφιο περιφερειακό σύμβολο Ηρακλείου, με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφακιανέγγι, καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για να κάνουμε έτσι και μια αποτίμηση, αν θέλετε, μια πρώτη μικρή αποτίμηση. Δεν έχει τελειώσει η προεκλογική περίοδος, αλλά ήδη έχετε έρθει σε επαφή με αρκετό κόσμο, έχετε συνομιλήσει με αρκετό κόσμο. Είστε άλλωστε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην κοινωνία και λόγω του ότι είστε πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Τι είναι όμως εκείνο το οποίο λέγεται τώρα, τι είναι εκείνο το οποίο προσλαμβάνεται τώρα με την ιδιότητα του υποψηφίου ως Περιφερειακού Συμβούλου? Κοιτάξτε, πάντα ο κόσμος βάζει μπροστά την καθημερινότητά του. Πάντα. Ανεξάρτητα αν αυτό που αντιπροσωπεύεις μπορεί να του το λύσει ή όχι. Είτε σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, είτε τώρα σαν υποψήφιος στην περιφέρεια, πάντα βάζει την καθημερινότητά του. Ωστόσο, όμως, βάζει και γενικότερα θέματα που έχουν την ευθύνη, καθαρά την ευθύνη η περιφέρεια, όπως το οδικό δίκτυο, όπως η ανάπτυξη, ο τουρισμός. Ανησυχούν πολύ για τα φαινόμενα αυτά που παρουσιάζονται και για την κλιματική αλλαγή, βλέποντας τι γίνεται στη Θεσσαλία, βλέποντας πολλές φορές και στον Εύρο με τις πυρκαγιές που υπήρξαν. Υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Οφείλουμε να δώσουμε μια σιγουριά στον κόσμο ότι θα γίνουν και θα είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και πάντα βάζοντας μπροστά την ανθρώπινη ζωή και φυσικά τις περιουσίες των ανθρώπων. Αλλά όπως σας είπα, είναι η καθημερινότητα πολλές φορές που και στην καθημερινότητα η περιφέρεια θα μπορούσε έτσι να παρέμβει. Γιατί βασικά για μένα δεν φτάνει μόνο η περιφέρεια να ασχολείται μόνο στις αρμοδιότητες, στις ευθύνες που έχει. Θα πρέπει να ασχοληθεί το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και θέματα που αφορούν την ίδια την κοινωνία. Εννοώντας φυσικά ότι δεν μπορεί η περιφέρεια να μην σταθεί όταν ένας συνάνθρωπός μαζί στον πόνο για 2-3 χρόνια περιμένοντας σε μια λίστα νοσοκομείου και να μην κάνει μια παρέμβαση για αυτές τις ατελείωτες λίστες που περιμένουν οι ανθρώποι, για το μεταφορικό ισοδύναμο που είναι το νησί που δεν θεωρείται πλήρως, δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, παρότι είμαστε νησί και όλα τα νησιά της χώρας ισχύει το μεταφορικό ισοδύναμο. Και μια σειρά ζητημάτων, οι συντάξεις που δεν παίρνονται. Θα είστε η φωνή τέτοιων θεμάτων μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή να βάζετε και αυτή την κοινωνική διάσταση? Φυσικά. Που καμιά φορά οι αιρετοί την ξεχνούν λίγο, η αυτοδιοικητική και λόγω. Φυσικά, γιατί τη ζω καθημερινά, τη ζω με την ιδιότητα του Πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Ξέρετε ότι μιλάμε με πολύ κόσμο, προσπαθούμε και εμείς από αυτή την πλευρά του Εργατικού Κέντρου πολλές φορές να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στους ανθρώπους, να δώσουμε λύσεις. Και εννοείται ότι ο συνδετικός κρίκος με την περιφέρεια θα βοηθήσει και να ενισχύσει αυτό το θέμα, αυτά τα ζητήματα, να δοθούν λύσεις. Γιατί είναι όταν αφορά τη μονάδα, τον άνθρωπο, δηλαδή δεν μπορώ εγώ προσωπικά να δεχτώ μια κοινωνία που να βγαίνει δημόσια, για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία βρισκόταν στα τελευταία στάδια του καρκίνου και τι ζητούσε η γυναίκα, την επικουρική της σύνταξη να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπές στα τελευταία στάδια της ζωής της. Τελικά αυτή η γυναίκα απεβίωσε χωρίς να πάρει την επικουρική σύνταξη. Νομίζω αυτό ήταν ντροπή για την ίδια μας την κοινωνία. Ή τέτοια συνεχόμενα περιστατικά που θα πρέπει οπωσδήποτε να ασχολείται το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να μην εγκλωβίζεται, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Βοριά, από αυτό που λέτε, και η περιφερειακή διοίκηση στα αμυγώς αρμοδιότητές της. Για να διευρύνουμε και λίγο τη συζήτηση, κύριε Βοριά, νομίζω ότι εν τέλει θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα και της περιφερειακής διοίκησης και των τοπικών αρχών η παρέμβαση. Φυσικά. Και η σύγκρουση πολλές φορές. Εγώ νιώθω ότι θα εκπροσωπώ αύριο μεθαύριο όλους τους κριτικούς σε ένα συμβούλιο και πρέπει όλοι να παλέψουμε, γιατί κακά τα ψέματα, για μένα η Κρήτη είναι αδικημένη. Όταν έχω πάει σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και βλέπω σύγχρονα οδικά δίκτυα και τώρα προς το παρόν είναι στα χαρτιά ο ΒΟΑΚ, παρότι γίνεται το αεροδρόμιο, ωστόσο ακόμη και στους περιφερειακούς δρόμους που εκεί είναι ευθύνη της περιφέρειας, ταχύτατα θα πρέπει να δώσουμε λύσεις. Αυτή τη στιγμή καθημερινά χάνονται ανθρώπινες ζωές, άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθούν άμεσες προτεραιότητες,
Όπως επίσης, άμεσες προτεραιότητες πρέπει να δοθούν και σε έργα υποδομής που θα έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με την διαχείριση των υδάτινων πόρων και των αποβλήτων, γιατί μπορεί να μιλάμε για ένα αεροδρόμιο που να λέμε όλοι να διπλασιάσουμε τον τουρισμό. Ωραία, να τον διπλασιάσουμε. Οι υποδομές τις έχουμε. Πώς θα τους δηλαδή, θα γεμίζουν τα ξενοδοχεία, οι πισίνες και τα προάστια του Ηρακλείου δεν θα έχουν νερό να πιούνε. Άρα δεν πρέπει να γίνει μια διαχείριση, ένας προγραμματισμός με αυτά τα εκατομμύρια που περιμένουμε. Και εδώ ξέρω στον Θεό, έγινε και προχθές μια ημερίδα και δείχνει ότι η επόμενη πενταετία θα είναι μια πάρα πολύ καλή πενταετία, αν δεν στραβώσει κάτι, γιατί και ο κλάδος του τουρισμού είναι πολύ ευαίσθητος. Οπότε αναμένεται και με την κατασκευή του αεροδρομίου. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε κάποιους στόχους για να δούμε πού πηγαίνουμε και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις ανάγκες που έχουμε. Κύριε, μπορεί να βάλει και η περιφέρεια το χεράκι της να κάνει και κάποια φράγματα που είναι στα σκαριά εδώ και χρόνια. Όταν λέμε διαχείριση των υδάτινων πόρων, αυτό εννοούμε. Αυτό τώρα που βλέπουμε στην κλιματική αλλαγή είναι να πέφτουν τεράστιοι όγκοι βροχής σε ορισμένες περιοχές και μετά να ακολουθεί μια ανοβρία για πολλούς μήνες. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να χάνουμε και το νερό που πέφτει έστω και σε αυτή την ποσότητα. Και εννοείται κάποια φράγματα που έχουν μπει στο σχεδιασμό, τώρα πια πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι της ανάπτυξης, γιατί η ανάπτυξη μόνη της σαν λέξη είναι κενή περιεχομένου, κύριε Βοριά. Ανάπτυξη όμως η οποία θα επιφέρει νέες θέσεις εργασίας, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτή την συζήτηση, και με δεδομένα και τα νέα εργασιακά δεδομένα τα οποία όλοι έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες. Ανάπτυξη σε περιοχές της περιφέρειας του Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου στο σύνολό της, έχει δρομολογηθεί να γίνει, έχουμε ένα πλάνο, ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος θα προβλέπει νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια για να μην έχουμε και ερημοποίηση φυσικά της υπαίθρου, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της νέας επιχειρηματικότητας, της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που θα διευρύνει, αν θέλετε, και τις ευκαιρίες εργασίας στην υπαίθρο. Κοιτάξτε, ήδη ο επικεφαλής της παράταξής μας, ο Σταύρος Αναουτάκης, έχει δώσει τα 6 βασικά σημεία μέχρι το 2030, που σε αυτά τα βασικά σημεία αρκεί να δουλέψουμε και να χρησιμοποιήσουμε, θα έλεγα, και πολιτικές αλλά και κονδύλια προπάτων, έτσι ώστε να τα κατευθύνουμε σε τέτοια μορφή, σε τέτοιους χώρους που να ενισχυθούν ο πρωτογενής τομέας, που για μένα είναι βασικός, όχι μόνο για την εθνική οικονομία, αλλά δημιουργεί μεγάλες υπεραξίες και στην απασχόληση. Γιατί ένα προϊόν μπορεί να παράγεται, δημιουργεί θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα, αλλά δημιουργεί και στο δευτερογενή, στη συσκευασία, στη μεταποίηση, στον τριτογενή, στις μεταφορές. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί πολύ μεγάλες υπεραξίες. Φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω τη ροχοκαλιά της απασχόλησης της χώρας, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτή που δημιουργεί όχι μόνο θέσεις εργασίας, αλλά σταθερές θέσεις με αξιοπρεπείς μισθούς, από ό,τι έχουμε δει. Και εννοείται δεν μπορούμε να μην αφήσουμε έξω και τη βιομηχανία της οικονομίας στο νησί μας, που λέγεται τουρισμός. Όμως η οικονομία, ξέρουμε όλοι καλά, ότι χρειάζεται μια διασπορά. Δεν μπορείς να επενδύεις μονομερός κάπου, είναι πολύ επικίνδυνο. Άρα αυτοί οι τρεις κλάδοι για μένα είναι αυτοί που θα πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση που θα ενισχύσει και με αυτόν τον τρόπο και την Ήπεθρο. Και εκεί όπου μπορεί η περιφέρεια πρέπει να παρέμβει, πρέπει να κατευθύνει και κονδύλια, αλλά και όπου χρειαστεί να γίνει και πιο διεκδυτική με την κεντρική εξουσία. Κύριε Βοριά, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ανά την Ελλάδα και εδώ στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, να δημιουργούνται από τις περιφέρειες και τους Δήμους κάποιοι μηχανισμοί, κάποιες πλατφόρμες που στόχουν πρακτικά να φέρουν σε διασύνδεση κάποιον που ψάχνει δουλειά, έναν άνεργο, με έναν επιχειρηματία που ψάχνει προσωπικό. Αυτοί οι μηχανισμοί βοηθούν, μπορούν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, δηλαδή πρακτικά έχουμε ωφέλη σε επίπεδο. Κοιτάξτε, δεν φτάνει να φτιάξεις το εργαλείο. Αν δεν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις και δεν το αξιοποιείς, είναι άχρηστο. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια στα πρώτα στάδια έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, όπως είπατε, τη διασύνδεση του εργαζόμενου, δηλαδή αυτού του ανέργου που αναζητεί την εργασία, αλλά και του εργοδότη, του παραγωγού, της βιοτεχνίας που ψάχνει προσωπικό. Υπάρχει αυτό το εργαλείο, το οποίο οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε
και θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις παρόμοιες σαν αυτές που έχουμε δώσει με το πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκινάει από 1η Οκτώβρη για τους εργάτες γης και μια σειρά, κατευθύνσεων που έχουν να κάνουν με εξειδικευμένες δουλειές, γιατί σε αυτό το κομμάτι το οποίο έχουμε μια φυγή και προς το εξωτερικό, αρχικά ήταν σε αυτούς που δεν βρήκαν τις ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις σπουδές τους και αναγκαστήκαν και βγήκαν στο εξωτερικό. Άρα πρέπει να δώσουμε εκεί τη μεγάλη μας έμφαση, χωρίς αυτό να συνεπάγει ότι δυστυχώς τώρα έχει ξεκινήσει, φεύγουν και ανθρώποι οι οποίοι είναι και ανειδικευτοί ή εργάτες ακόμη ή ακόμη πολλές φορές και ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, όπως μάγειροι, ξενοδοχοϋπάλληλοι. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό αυτό το εργαλείο που έχει φτιάξει, αρκεί να το αξιοποιήσουμε. Σωστά. Και σε συνεργασία, γιατί όχι και με τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας. Δύο δόξη λαμπρό. Κύριε Βοριά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να δείξω για άλλη μια φορά στους τηλεθεατές ποιος είμαι, γιατί κατεβαίνω στην περιφέρεια και τι προσδοκώ. Σας ευχαριστώ πολύ.